ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες δημάρχους του Αφγανιστάν, η νεότερη που εκλέχθηκε σε ηλικία 26 ετών. Οι απειλέ, οι απόπειρε δολοφονία αλλά και η δολοφονία του πατέρα τη δεν εμπόδισαν τη Ζαρίφα Γκαφάρη να κάνει τη δουλειά τη. Όμω τον περασμένο Αύγουστο, όταν οι Ταλιμπάν ανέλαβαν ξανά την εξουσία, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα τη. Τη μέρα που έπεσε η Καμπούλ ήταν ένα σοκ. Είδα πω όλα άλλαξαν μέσα σε λίγε ώρε. Ήταν ένα τεράστιο σοκ και θα παραμείνει ένα σοκ. Το ίδιο που ήταν για τη διεθνή κοινότητα και οι άνθρωποι που το έκαναν. Ήταν περισσότερο σοκ για όλου μας. Η Ζαρύφα κατάφερε να ξεφύγει με την οικογένειά της. Ήταν κρυμμένη σε ένα αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έπρεπε να κρύβεται κάθε φορά που περνούσαν από ένα σημείο ελέγχου των Ταλιμπάν. Τελικά κατάφερε να φτάσει στη Γερμανία. Προσπαθούσα να πείσω την οικογένειά μου να με αφήσει να μείνω στο Αφγανιστάν. Προσπαθούσα να βρω ένα τρόπο να μείνουμε, καταλαβαίνετε. Αλλά τελικά έπρεπε να φύγω. Και τη στιγμή που έμενα στο αεροπλάνο ήταν η πιο δύσκολη στιγμή ακόμα και από την απώλεια του πατέρα μου. The I was the plane, όταν άφηνα το Αφγανιστάν, άφηνα όλα τα μέλη της οικογένειάς μου πίσω. Ένα μεγάλο μέρος της οικογένειάς μου, το έθνος μου, το Αφγανιστάν. A big Of Afghanistan. Τώρα προσπαθεί να πιέσει τη διεθνή κοινότητα για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν. Η Ζαρίφα βρέθηκε στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο State of Europe, ένα συνέδριο που διοργανώθηκε από τους φίλους της Ευρώπης και από που έστειλε ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Please stop Παρακαλώ σταματήστε να μιλάτε με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Τους δίνει αναγνώριση και τους δίνει δύναμη αυτό. Και επίσης ένα κίνητρο να δουλέψουν και να κάνουν ό,τι θέλουν στο Αφγανιστάν. Αν τους δίνετε απευθείας χρήματα, τότε που ξέρετε τι τα κάνουν, πώς τα χρησιμοποιούν, αν τα χρησιμοποιούν για το καλό των ανθρώπων. Το όνειρο της Ζαρίφα είναι να επιστρέψει μια μέρα στο Αφγανιστάν, αλλά μέχρι τότε θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών.